Χωρίς προβλήματα εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος στις επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης του νομού Μαγνησίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Στέφανο Στεφάνου, που επισημαίνει ότι γίνονται έλεγχοι από τη δημοτική αστυνομία και όταν εντοπίζονται παραβάσεις, επιβάλλονται πρόστιμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι μόνο το δημιουργήσω ο κ. Βυζουδιακής, ο οποίος πήγε στο κέντρο της κ. Βανδύ και ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι υπάρχει θέμα καπνίσματος. Νομίζω ότι όλα τα μαγαζιά το τηρούν στο ακέραιο. Τώρα, αν υπάρχει κάποια μεμονωμένη έτσι, περίπτωση, έλεγχοι γίνονται καταρχήν. Και πάντα πρέπει να γίνονται έλεγχοι από την αστυνομία, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει όμως καμιά. Πώς το λένε, κανένα πρόστιμο. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο μεμονωμένο που δεν το γνωρίζω εγώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι προβλέπονται πρόστιμα ύψους 500 ευρώ για τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων όπου παραβιάζεται ο αντικαπνιστικός νόμος και 100 ευρώ για τους σταμόνες που δεν βάζουν μυαλό. Έχουμε θέμα με τους πελάτες. Δηλαδή, πρέπει να διώχνουμε συνέχεια πελάτες. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα καπνίσουν. Ειδικά προς το βράδυ για να πιούν ένα ποτό, θέλουν ένα τσιγάρο εκεί. Εντάξει, τώρα βολεύει και λίγο καιρός με την έννοια βγαίνω έξω. Αλλά το χειμώνα δεν βολεύει και αναγκαζόμαστε και τσακωνόμαστε ή αναγκαζόμαστε να κάνουμε τους αστυνομικούς. Και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεστε και εσύ αν μπήκε κάποιος έλεγχος, την πατάμε όλοι μαζί. Υπάρχει ένα θέμα με το πιο βράδυ, με τους θαμώνες κυρίως, που εκεί θα πρέπει λίγο να το αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι. Συνήθως χάνουμε πελάτες και ενδεχομένως αν βρεθούν ή αν έχουν βρεθεί θα είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.